Και πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που νομίζω έχει ασχοληθεί με όλα, διοικητικά στο βόλεϊ όχι, στο μπάσκετ σίγουρα, στο ποδόσφαιρο ναι, επιστρέφει ξανά στο ποδόσφαιρο και είναι πλέον στο Δέλτα Σίγμα. Ο λόγος για τον κύριο Νίκο Υψηλάντη που είναι στην γραμμή μας. Νίκο, καλησπέρα από την ώρα για πλέον. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Μόνο βόλεϊ δεν έχεις πάει, ε? Έχω πάει. Έχεις πάει και βόλεϊ? Ναι, όχι, ναι. Όχι, όχι να δεις, εννοώ διοικητικά. Όχι, ναι, όχι, δεν έχω ασχοληθεί. Μάλλον το βόλεϊ πήγαινε καλύτερα από τα λατρήματα τα προηγούμενα χρόνια, οπότε γιατί όλα τα υπόλοιπα που περιγράφεις είναι επιτροπές σωτηρίας και τα λοιπά. Δεν έχουμε κάτι κανονικό. Πρώτη φορά είναι που πάμε σε κάτι κανονικό. Αυτή είναι μια ερώτηση που ήθελα, τη σκεφτόμουν όλη τη μέρα σήμερα. Αν ισχύει ή όχι το ότι είσαι πρώτη φορά σε ένα διοικητικό σχήμα το οποίο δεν είναι στον γκρεμό και δεν είναι Επιτροπή Σωτηρίας. Είναι αλήθεια, όντως? Ναι. Είναι κανονικό Δέλτα Σίγμα, αν μπορώ έτσι. Όχι ότι τα άλλα δεν ήταν αξιόλογες προσπάθειες, προς Θεού μην παρεξηγηθώ. Αλλά δεν ήταν με τη θηλιά στο λαιμό ότι ψάχνουμε να βρούμε λεφτά, ότι τρέχουμε, ότι κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο, είμαστε στις επιτροπές κτλ. Και είναι πολύ μεγάλο βάρος πάνω μας. Γι' αυτό και το αποφάσισες, Νίκο. Αυτό είναι και το... Όχι, γι' αυτό είπα να πάω, επειδή είμαι λίγο χοντροκέφαλος και δεν μαθαίνω εύκολα, είπαμε να δοκιμάσουμε να βάλουμε ένα μεγαλύτερο βάρος. Ναι. Γιατί εγώ το μεγαλύτερο βάρος σε κάποιον είναι η συνείδησή του. Τα πινελίκια ή η κριτική είναι δεδομένη από τη στιγμή που ασχολείσαι με κάτι δημόσιο. Και ειδικά κάτι που λατρεύεται από τόσο πολύ κόσμο. Αλλά το πραγματικό βάρος είναι όταν πέφτει να κινηθεί το βράδυ. Από όλες τις προηγούμενες ενασχολήσεις μου, μπορεί κάποιος να πει ότι όλα δεν πήγαν καλά ή οτιδήποτε, δεν είχα βάρος γιατί έκανα 150% πάνω από αυτό που ήταν οι δυνατότητές μου και ουσιαστικά προσπαθούσαμε να κρατήσουμε μια ομάδα να μην πέσει τελείως από τον κρεμό. Τώρα μπλεκόμαστε σε κάτι που όλοι φιλοδοξούν να είναι για το κάτι παραπάνω. Και αυτό σίγουρα θα το έχω βάρος στη συνείδησή μου αν δεν μπορέσω να κάνω κάτι. Και ελπίζω με το που θα το καταλάβω να φύγω και τρέχοντας, αν δεν μπορέσω να βοηθήσω. Είπες τη λέξη βάρος. Εγώ θα προσθέσω το εξής. Ο κόσμος του Ηρακλή σε γνωρίζει πάρα πολλά χρόνια. Και από την Κερκίδα και από την ενασχόλησή σου σε αυτές τις επιτροπές που προαναφέραμε, είτε ήταν για τον μπάσκετ είτε ήταν για το ποδόσφαιρο. Αυτό, να το συνδυάσω με τη λέξη που είπες, το βάρος, φέρνει περισσότερο βάρος σε σένα. Τι θέλω να πω, αν κάτι δεν πάει καλά, ο Νίκος είναι αυτός που θα τα ακούσει πρώτος και όχι ο Τόμ Παπαδόπουλος που θα είναι στη Φιλαδέλφια ή κάποιος άλλος που δεν τον ξέρουμε τόσο καλά, ενώ ο Νίκος είναι της καθημερινότητάς μας άνθρωπος. Δεν ξέρω αν... Όχι, αυτό δεν... Ναι, είναι πώς το βλέπει, πώς το διατυπώνει κανείς. Ναι. Το βάρος όλης της προσπάθειας και άρα ελπίζω όλα τα εύσημα θα πρέπει να πάνε σε αυτόν που την τρέχει και την χρηματοδοτεί. Δηλαδή στον κύριο Θανάση, στον κύριο Τόμ, ο οποίος ήρθε και έβγαλε από μια πολύ δύσκολη στιγμή το σύλλογο. Το βάρος όμως της καθημερινότητας, το είπα και κάπου αλλού που μιλούσα το μεσημέρι, ότι είναι σημαντικό σε διοικήσεις να υπάρχουν άτομα τα οποία ζουν εδώ, κυκλοφορούν εδώ, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι και να εξαφανιστούν. Αν γυρίσουμε στην περίπτωση Παπαθανασάκης, που είναι το πιο πρόσφατο, δεν είναι η μοναδική, θα δούμε ότι αυτοί που εμπλεκόντουσαν οι περισσότεροι ήταν από αλλού. Ήρθαν, κάναν τη δουλειά τους ή που μπορεί να ήταν να καταστρέψουν τον Ηρακλή δουλειά τους και εξαφανίστηκαν. Εμείς είμαστε εδώ, οπότε δεν μπορούμε να καταστρέψουμε τον Ηρακλή. Μπορεί να μην είμαστε αντάξει των προσδοκιών, μπορεί να βρεθούν κάποιοι άλλοι καλύτεροι από εμάς σύντομα, αυτό είναι πάντα ευχή, να αντικαταστήσουν, να μας αντικαταστήσουν εκεί που είμαστε, αλλά δεν μπορούμε να κλέψουμε, να φάμε, να πιούμε επάνω στον Ηρακλή. Γιατί κυκλοφοράμε σε αυτή την πόλη. Κακοπροαίρετοι θα υπάρχουν πάντα, πάντα θα υπάρχουν καλοπροαίρετοι με άγνοια, αλλά τουλάχιστον το σίγουρο είναι ότι τώρα, δηλαδή, ας πούμε, για να μην μιλάω για μένα, υπάρχουν μέλη μέσα, υπάρχει ένα μέλος το οποίο είναι Ηρακλειδές, είναι πολύ μεγαλύτερο μέγεθος σαν επιχειρηματίας. Δεν θα μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία για να κάνει κακό στην ομάδα. Τώρα μιλάω για τον Μιχάλη, ο οποίος είναι η πρώτη φορά που ασχολείται. Για μένα αυτό είναι ένα θετικό σημάδι. Είναι θετικό. Το να συμμετέχουν τέτοιου είδους άνθρωποι. Ασφαλώς είναι και θετικό το γεγονός ότι δέχθηκε ο Παπαδόπουλος, ο κύριος Παπαδόπουλος, να μπουν Ηρακλειδείς, να μπουν άνθρωποι που ξέρουν πάρα πολύ καλά τι εστί Ηρακλής και να διαχειριστούν κάποια πράγματα. Έτσι. Το ζήτησε, δέχτηκε. Το ζήτησε. Ακόμα μεγαλύτερη σημασία αυτό που λες. Ναι. Ακριβώς. Σαν δείγμα λοιπόν είναι πάρα πολύ θετικό. Το βάρος κυρίως αυτό που έλεγα, Νίκο, νωρίτερα ήταν στο ότι αν κάτι αρχίσει και δεν πηγαίνει καλά, το να νιώθει ο κόσμος μία.
ασφάλεια, μία σιγουριά, ότι έχει έναν δικό του άνθρωπο μέσα. Το έχεις ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό, ότι δεν έχουμε κάποιον δικό μας να του τα πούμε, να του τα πει, γιατί έκανε εκείνο, γιατί έκανε το άλλο. Φαντάζομαι, αυτό το βάρος είναι που έλεγα νωρίτερα ότι θα πέσει μπερδεύουμε κάποια πράγματα, επειδή είναι ένα αθλητικό, είναι μια ομάδα, δύο δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα, υπάρχουν. Το ένα είναι αυτό που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες του κόσμου, να μην πηγαίνει καλά το αγωνιστικό, το οποίο σίγουρα δεν έχει να κάνει με προθέσεις, έχει να κάνει με ικανότητα και με τις συγκυρίες. Ναι, εκεί δεν μπορείς να κάνεις πολλά. Και, ναι. Και το άλλο που δεν πηγαίνει καλά, που συμβαίνει συνήθως μόνο στον Ηρακλή, είναι το να μπουν κάποιοι μέσα και να κάνουν πάρτι. Το δεύτερο δεν πηγαίνει καλά, δεν πρόκειται να συμβεί ή δεν θα είμαστε εκεί όταν θα συμβεί. Στο πρώτο δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Για το δεύτερο κύριε. Για το πρώτο, δόξα τω Θεώ, έχουμε έναν άνθρωπο, το ξαναείπα, θα γίνω κουραστικός, γιατί μπλέκουμε τις προσωπικές συμπάθειες, αντιπάθειες με το πόσο καλά κάνει κάποιος στη δουλειά του. Έχουμε τον Παύλο τον Μυροφορίδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει ένα βιογραφικό το οποίο λέει ότι ανεβάζει ομάδες. Άρα, ανεξάρτητα αν κάποιος το συμπαθεί ή όχι, αν θα ήθελε κάποιον άλλον, δεν μπορεί να μην παραδεχτεί ότι έχει σίγουρα την ικανότητα. Και είναι μια πολύ καλή αρχή αυτό. Έχουμε επίσης από την άλλη μεριά έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε από 500.000 χιλιόμετρα μακριά και ήδη έχει βάλει κάποια σοβαρά λεφτά για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Μιλάω για τον καινούργιο μεγαλομέτωπο. Ναι. Αυτό είναι το δεύτερο σύν. Τα υπόλοιπα θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε από τον επόμενο μήνα, από τους επόμενους μήνες. Έτσι, πρέπει να έχουμε κάποια υπομονή, δεν πρέπει να έχουμε τρελές απαιτήσεις και πρέπει πάντα να είμαστε σε επιφυλακή έχοντας ζήσει όσα έχουμε ζήσει. Αυτό. Το επιφυλακή και προσοχή είναι δύο λέξεις που δεν γίνεται να μην προχωρήσουμε χωρίς αυτές, γιατί αλλιώς θα την ξαναπατήσουμε, όπως την έχουμε πατήσει πάρα πολλές φορές. Ναι. Είχες την ευκαιρία και εσύ και τα υπόλοιπα μέλη, και να τα αναφέρω επί της ευκαιρίας, πέρα από τον Νίκο Υψηλάδη με τον οποίο είμαστε τώρα στον αέρα, ο κύριος Άκης Χατζόγλου που συνεχίζει ουσιαστικά, ο κύριος Παναγιώτης Λονταράς που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον κύριο Παπαδόπουλο, είναι και νομικός του. Ο κύριος Μιχάλης Παλαιοπόλεμος. Αυτό είναι μια παρανόηση. Όχι, να το διορθώσω. Δεν είναι δικηγόρος. Είναι ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας. Το διορθώνω. Δεν είναι Ηρακλειδέα, αλλά είναι της απολύτου εμπιστοσύνης του μεγαλομετόχου. Είναι το δεξί και το αριστερό χέρι Καραντώνης και Λονταράς, αν μπορώ να το πω έτσι. Ο κύριος Καραντώνης είναι ένας συνεργάτης του από την Αμερική, σωστά, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλο βιογραφικό επίσης. Στο κομμάτι των δημοσίων σχέσεων, στο κομμάτι είναι πρόεδρος συλλόγων ομογένειας στην Αμερική, έχει κάποια πράγματα να μας πει. Μιλάω τώρα για τις αρχικές τέτοιες, για τις αρχικές ενδείξεις που έχουμε πάρει. Ναι. Είναι ο κύριος Κυρίτσης που τον γνωρίζουμε όλοι, ναι, και ο κύριος Μιχάλης Παλαιοβράχας που νομίζω αρκετός κόσμος τον γνωρίζει, αλλά είναι η πρώτη φορά που μπαίνει σε κάτι... Φεστά. Διοικητικό, έτσι. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Νίκο, τι έχεις αφουγκραστεί από τον κύριο Παπαδόπουλο και τους υπόλοιπους που δεν γνώριζες προφανώς, είτε τον κύριο Λεονταρά είτε τον κύριο Καραντώνη, αυτές τις ώρες, όσες ώρες ήταν αυτές που συναντηθήκατε και είχατε επαφή. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, γιατί είμαστε πολύ νωρίς ακόμα. Νομίζω το γεγονός ότι συμμετέχω σε αυτήν την προσπάθεια, βάζω το όνομά μου σε ένα ΔΣ, το οποίο κουβαλάει κάποια πράγματα, δείχνει ότι κάποια καλά πράγματα είδα. Μακάρι να είχα το αλάστιτο και να μπορούσα να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια καταλάβαινα ποιος είναι σωστός και ποιος όχι. Με ένας άνθρωπος που προσπάθησε να βοηθήσει, όχι τον ίδιο, τον Ηρακλή προσπάθησε να βοηθήσει, μέσα του Παπαθανασάκη. Και έφαγα, όπως και πολλοί κόσμος, το παραμύθι για μεγάλο διάστημα. Ναι. Άρα δεν έχω το τέτοιο το αλάστιτο για να κρίνω. Προφανώς όμως, ό,τι έχω δει μέχρι τώρα είναι πολύ σοβαρό και πολύ ενθαρρυντικό. Οπότε ας μείνουμε σε αυτό, δεν θα ήθελα να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί ξέρεις, οι κακοπροαίρετοι θα πιαστούν από τις λεπτομέρειες. Καλά, οι κακοπροαίρετοι είναι... πιάνονται από το καλησπέρα, αυτό δεν είναι. Καλά, ωραία, ναι. Μιας και είπες για το προηγούμενο που την πατήσαμε όλοι, δεν το συζητάμε, ειδικά την πρώτη χρονιά, σε κάνει να είσαι λίγο πιο μαζεμένος. Τι θέλω να πω, εάν επαναληφθεί, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, είχε πάρει τότε, και αν θυμάσαι, πανηγυρίζαμε που ο Παπαθανασάκης είχε πάρει το ΚΕΑ από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και λέγαμε να βρήκαμε το μεγαλομέτωχο. Και θυμάμαι τότε και το μπάσκετ και το βόλεϊ να λένε θα βοηθήσει και εμάς. Και είχαμε βρει τα λεφτά και ποιος ξέρει, θα παίρναμε το Champions League. Και για να προσθέσω, εγώ τον είδαμε να βάζει και ένα πολύ σημαντικό προσώπη την πρώτη χρονιά.
Βεβαίως. Και συνδυάστηκε με την αγωνιστική επιτυχία που ανέβηκε η ομάδα και έκανε και φοβερή πορεία στο κύπελο. Και ήμασταν όλοι αυτό που λέμε, συγγνώμη για την έκφραση, καβάλα στο άλογο. Μετά όμως έγινε ό,τι έγινε. Είμαστε πιο συγκρατημένοι πλέον, θεωρείς, ως οικογένεια του Ηρακλή? Δηλαδή και η εύκολη επιτυχία, αν έρθει, να μην την ξαναπατήσουμε, να έχουμε τον ελεκτικό μηχανισμό που πρέπει να έχουμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Χωρίς να θέλω να τον συγκρίνω με τον Παπαθανασάκη, προς Θεού, έτσι. Σε καμία περίπτωση. Απλά κάποιοι το κάνουν και καλό είναι να το συζητάμε ανοιχτά. Ναι, δεν το συζητάμε. Να πω λοιπόν ότι εγώ, να σου πω τη δικιά μου τη λογική και όποιος μπορεί να τη συμμεριστεί ή να την καταλάβει, αλλιώς θα το συζητήσουμε αλλιώς. Εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ξεκινάω πιστεύοντας τον αξιότιμο κύριο Γκούγκλη, τον οποίο χτύπησα όταν άκουσα ότι θα έρθει ο κύριος Παπαδόπουλος το όνομά του και είδα να βρίσκεται πίσω από κάποιες εταιρείες οι οποίες είναι υπαρκτές, οι οποίες κάνουν τζίρους, έχουν αντικείμενο. Έτσι, μιλάμε για ένα υπαρκτό πρόσωπο. Ναι. Το γεγονός ότι όταν ήρθε ο Παπαθανασάκης ψάχναμε όλοι να βρούμε και να καταλάβουμε τι δουλειά κάνει. Το Γκούγκλ δεν βοηθούσε τότε. Έτσι, ναι. Αλλά θα αφήσουμε πάνω στην ελπίδα μας, στην αγανάκτησή μας, στην οργή μας, στην υπομονή μας όλα αυτά τα χρόνια για να γίνει επιτέλους κάτι. Εκεί, δηλαδή, η διαφορά, η πρώτη και σημαντικότερη για μένα είναι αυτό. Είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο. Ένας υπαρκτός επιχειρηματίας με μια υπαρκτή διαδρομή. Αυτό τον κατατάσσει αυτόματα σε μια τελείως διαφορετική σφαίρα από τον κύριο Παπαθανασάκη. Έχουν μοιραστεί αρμοδιότητες, δηλαδή πέρα από όχι, τον... Όχι, έτσι. Όχι. Έγινε θέση. Ο κ. Καραντώνης είναι αντιπρόεδρος, απλά για τους υπόλοιπους. Έχουν οριστεί οι θέσεις στο Διευθυντήριο Δρέτα Σίγμα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, το ότι ο άνθρωπος βάζει το όνομά του και στη θέση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, που σημαίνει ότι κουβαλάει όλη την νομική ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί. Έτσι, μιλάμε για τον κ. Παπαδόπουλο. Και από εκεί και πέρα για τις αρμοδιότητες του ΔΣ, επειδή και αυτοί οι άνθρωποι, θα αναγκαστώ να πω αυτό που όλοι ακούνε στον Ηρακλή και σηκώνουν την τρίκα, θέλουν λίγο υπομονή, γιατί κάνουν μια διαδικασία σε 15 μέρες να πάρουν μια ομάδα. Και για να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία πήραν και κάποια ρίσκα. Και τα ρίσκα τα πλήρωσαν. Δηλαδή έβαλαν λεφτά χωρίς να έχουν τίποτα στα χέρια τους. Πράγμα που και αυτό εγώ το βάζω στο σημείο των ΣΥΝ, στη μεριά των ΣΥΝ που έχω δει μέχρι τώρα. Για την ομάδα να σε ρωτήσω, τώρα μιλάω με τον οπαδό και όχι με το μέλος του ΔΣ. Δεν ξέρω τον μπάλα. θα σε ρωτήσω για τον μπάσκετ. Να με ρωτήσει, λίγο παραπάνω, ναι. Yeah. Δεν το έχω δει. Οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω. Όχι, θέλω να πω, θα σε ρωτούσα ούτως ή άλλως για τον μπάσκετ, πέρα από το χιούμορ. Ναι. Αλλά για το ποδόσφαιρο φαντάζομαι αυτό που είπες νωρίτερα, ότι εμπιστευόμαστε έναν άνθρωπο που όλη η οικογένεια τον ήθελε στον Ηρακλή, μιλάμε για τον Μυροφορίδη. Μα δεν αφήνω και το όλη η οικογένεια, γιατί υπάρχει κάποιοι που δεν το θέλουν και έχουν ενστάσεις, άλλοι καλοπροαίρετες, άλλοι σχεδόν, να πω σχεδόν. Εγώ, να πω σχεδόν, ναι. Τα γεγονότα είναι, μιλάμε, και τα γεγονότα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει καταφέρει αυτό για το οποίο τον θέλουμε στις 4 με τις τελευταίες 5 προσπάθειες που έκανε. Εκ των οποίων, αν θυμάμαι καλά, τη μία δεν ήταν και από την αρχή. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει πιστεύω, δεν πιστεύω, θέλω, δεν θέλω. Έχεις μπροστά σου κάτι το οποίο είναι χειροπιαστό. Νομίζω ότι αυτό αξίζει την εμπιστοσύνη μου. Να πούμε και κάτι, και δεν ξέρω αν μπορείς να μας ενημερώσεις, αν είχες την ευκαιρία να επικοινωνήσεις. Σήμερα ήταν και η πρώτη επαφή, γρήγορα έπιασαν δουλειά στη διοίκηση του Ηρακλή και συναντήθηκαν στην Αθήνα με τον κύριο Βασιλιάδη. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχεις να μας πεις κάτι. Δεν έχω κάποια ενημέρωση ακόμα. Ξέρω ότι μέχρι αργά το απόγευμα ήταν στο Υπουργείο και μιλούσαμε. Νομίζω ότι πρέπει να έμειναν και αφού έφυγε ο κύριος Παπαδόπουλος, γιατί σήμερα πετούσε για Αμερική. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Εντάξει, εγώ ξεκινάω, εγώ θέλω πολύ, δεν θέλω να γλύψω ή να ζητήσω από κανέναν πολιτικό. Γιατί όλοι οι πολιτικοί έχουν αφήσει το στίγμα τους στο πόσο βοήθησαν τον Ηρακλή. Χαίρομαι όμως που έχω έναν άνθρωπο μέχρι τώρα, για να μην προτρέχουμε, που δεν ντρέπομαι να με εκπροσωπεί στη διεκδίκηση. Τώρα που είπες για πολιτική, μου ήρθε η εικόνα της πρόσφατης φανέλας. Καταλαβαίνεις τι λέω στην έκθεση. Ναι, που πολλοί κόσμος αντέδρασε και χαλάστηκε γι' αυτό. Ναι, πολλούς χάλασε. Γιώργο, δεν είναι και μόνο δικαιολογημένα, νομίζω, έτσι. Ναι, δεν είναι μόνο το τι κάνεις, είναι και πώς το κάνεις. Ξαναλέω, πρέπει να μιλάς με τους πολιτικούς, πρέπει
να τους χρησιμοποιείς για τα αυτονόητα, γιατί ο Ηρακλής δεν είχε ποτέ τα αυτονόητα. Δηλαδή δεν ζήτησε ποτέ δώστε μας αυτό το δωράκι ή δώστε μας εκείνο, όπως κάναν απλόχερα σε όλες τις άλλες ομάδες. Και γι' αυτό φταίνε και οι πολιτικοί, έτσι, για πολλές, για πολλά ανέγκυνα πράγματα που γίνανε, αλλά και εμείς, γιατί προφανώς και τα διεκδικήσαμε όπως έπρεπε. Άρα λοιπόν θα ήθελα να κρίνω τις φανέλες, τις επισκέψεις, τις συζητήσεις εκ του αποτελέσματος. Όταν θα ολοκληρωθεί η όποια προσπάθεια για να δούμε τι θα διεκδικήσει ο Ηρακλής και τι θα πάρει. Εμένα δεν με πειράζει να πάρουν φανέλα όλοι οι πολιτικοί, θα έπρεπε να περνούν από μόνοι τους να παίρνουν. Έτσι. Να τη ζητάνε οι ίδιοι. Ακριβώς. Έτσι, γιατί η ιστορία που κουβαλάει είναι πολύ μεγαλύτερη και από τους πολιτικούς και από εμάς που μιλάμε και από όλους τους υπόλοιπους. Οπότε θέλω να περιμένω να δω συνολικό. Γιατί σημασία έχει και ο τρόπος. Το ότι μιλάω με κάποιο πολιτικό, όλοι μιλάνε με τους πολιτικούς. Αυτοί έχουν τους τέτοιους. Αυτοί έχουν τις δίκες του τόπου στα χέρια τους. Τι να κάνουν. Έτσι. Αλλά εγώ δεν θέλω ποτέ να δω τον Ηρακλή να ζητάει και να παρακαλάει. Γιατί τον έχω δει. Και ίσως κάποιες στιγμές στην απόγνωση να το έκανα και εγώ. Το να μιλάει δεν με ενοχλεί. Οπότε θα περιμένω πριν σχολιάσω αυτό που δικαίως πολλούς τους ενόχλησε, θα περιμένω όμως πριν σχολιάσω να δω το αποτέλεσμα και τον τρόπο. Έτσι. Όσον αφορά τον κύριο Βασιλιάδη, να θυμίσω ότι στην επιτροπή, τη διοικούσα επιτροπή του ποδοσφαιρικού τμήματος, όταν ο Ηρακλής ήταν στην Τρίτη Εθνική, είχε υποσχεθεί ανοιχτά και με δηλώσεις ότι θα βοηθήσει χορηγικά, καθώς δεν μπόρεσε να κάνει ένα νόμο όπως έκανε για την Παναχαϊκή του Κατσουράνη για τα χρέη, ότι θα δώσει τέλος πάντων μια οικονομική βοήθεια με κάποια χορηγία κρατική στη φανέλα. Γι' αυτό και προφανώς έγινε αυτό το ραντεβού σήμερα. Και γι' αυτό δεν μάλλον. Δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου, ούτε για το συγκεκριμένο, ούτε για πολλούς άλλους, γιατί εδώ μιλάμε, αν κάποια στιγμή δεν είμαι μέλος του Ηρακλή σαν μέλος της διοίκησης, μπορούμε να κάνουμε μια ωραία κουβέντα με προσωπικές απόψεις. Ναι. Για τον κύριο Βασιλιάρη και για πολλούς. Κατανοητό. Τώρα όμως δεν μου επιτρέπετε και ξαναλέω ότι η σημασία έχει όχι το ότι συναντιέται κάποιος με τον κύριο Βασιλιάρη, με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κύριο Τσίπρα, δεν έχει σημασία, με την κυρία Γεννηματά. Σημασία έχει πώς συναντιέται, τι ζητάει, πώς το ζητάει και τι παίρνει στο τέλος. Έτσι. Αν δηλαδή μου γυρίσουμε και πίσω και μάθω ότι ξέρεις πουλήσαμε στον τάδε υπουργό και 3.000 διαρκείες, ναι, νομίζω ότι σε 3 λεπτά θα παραιτηθώ. Αν μάθω ότι επιτέλους βρήκαν έναν τρόπο να σταματήσουν να τιμωρούν το σύλλογο για τον κάθε απατεώνα που κατά καιρούς όλοι εγκρίνανε, ναι, ότι δεν θα αισθανθώ ότι πήρε ελεημοσύνη, θα αισθανθώ ότι είδα ένα ψήγμα δικαιοσύνης. Γι' αυτό λοιπόν ας περιμένουμε. Και ας μην είμαστε βιαστικοί όσο και να μας χαλάνε κάποια πράγματα. Τελευταία ερώτηση για τον μπάσκετ. Παρακαλώ, ναι. Γιατί είμαστε 8 χρόνια στην Α2? Γιατί θέλουμε πολλή ώρα μάλλον όλα, να απαντηθεί αυτό. Ναι, θέλει πάρα πολλή ώρα. Εγώ να πω εντάχει ότι ξεχνάει όλος ο κόσμος, μιλάμε για το μπάσκετ, μιλάμε για το βόλεϊ, μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Το βασικό πρόβλημα του συλλόγου είναι ότι δεν υπάρχει γυμναστικός σύλλογος εδώ και 10 χρόνια. Ναι. Και γι' αυτό είναι που λέω καμιά φορά, η μισή, με αρκετούς μάλλον, να μην λέω μισούς και 30%, έχει ανθρώπους με τους οποίους δεν συμφωνώ καθόλου, για να το πω πολύ mild στον ερασιτέχνη, σε αυτούς που είναι τώρα και τρέχουν. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να τους αναγνωρίσω ότι ξαναβάλαμε σε λειτουργία το γυμναστικό. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα για όλα τα τμήματα. Ένα μεγάλο κομμάτι των δεινών στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και στο βόλεϊ έχει να κάνει με την έλλειψη ύπαρξης του ερασιτέχνη. Οπότε, για αυτό το πράγμα, εννοείται ότι πρέπει να τους κρίνουμε, να αλλάξουμε κάποιους που δεν κάνουν και να βάλουμε κάποιους άλλους, αλλά πρέπει να στηριχθούν, γιατί όλη η ιστορία ξεκινάει και τελειώνει από εκεί. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του μπάσκετ, είναι πάρα πολύ δύσκολος χώρος. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, δεν έχει επιστροφή της επένδυσης. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή κάποιος μπορεί να τα φέρει ή θα βάρκει στα πανιά με τα τηλεοπτικά, με τα εισιτήρια, με τα λοιπά. Στο μπάσκετ δεν υπάρχει αυτό. Θέλει κάποιο τρελό ή κάποιο που να έχει όλες τις διασυνδέσεις και τα κόλπα μέσα στην Ομοσπονδία για να μπορέσει να ανεβάσει την ομάδα και να την κρατήσει εκεί. Για να δούμε. Τιμώ το γεγονός ότι έχουμε τον κύριο Δρακόπουλο και έχει βάλει, έχει στηρίξει 2 χρόνια από την τσέπη του. Πρόπερση το πιστέψαμε ότι μπορεί να γίνει. Πέρσι δυστυχώς
στα χαρτιά ήμασταν πάρα πολύ καλοί, στην πράξη δεν ήμασταν. Φέτος που δεν έχουν υποθεί και πολλά πράγματα κτλ. Μακάρι να είναι η χρονιά που θα έρθει και αυτή η αυτονόητη μεν, πολυπόθητη δε, άνοδος. Εύχομαι καλή δύναμη. Γερό στομάχι. Σε όλους μας. Και εντάξει, το στομάχι σου νομίζω συνηθισμένο είναι. Αλλά εντάξει. Ω, πάντα εκπλήσει. Ποτέ δεν σταματάς να εκπλήσεις αυτούς τους ανθρώπους. Ποτέ. Δεν... Ναι, αλλά όχι. Δεν θέλω να εγκρινιάσω. Και να πάνε όλα καλά, Νίκο. Μπήκαμε... Έτσι, να πάνε όλα καλά για την ομάδα. Πάνω από όλα. Μακάρι να μην πετύχουμε εμείς και να πετύχει η ομάδα. Εμείς δεν πήγαμε, δεν είναι η δουλειά μας αυτό. Μπορεί να μην κάνουμε για αυτή τη δουλειά. Σε δύο εβδομάδες να φύγουμε, ή σε δύο μήνες ή σε δύο χρόνια. Το θέμα είναι η ομάδα να πάει εκεί που πρέπει και να λειτουργεί όπως πρέπει. Αυτά είναι τα δύο πράγματα που έχω στο μυαλό μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Για καλά.